Ικανοποιητική είναι η εικόνα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, καθώς οι νοσηλίες από κορονοϊό είναι ελάχιστες. Την εικόνα της εβδομάδας που μας πέρασε έδωσε στην τηλεόραση του Σέντερου διοικητής Κωνσταντίνος Κλητσιώτης. Η κατάσταση στο νοσοκομείο όσον αφορά τον κορονοϊό είναι σταθερή. Τα περιστατικά είναι απόλυτα ελεγχόμενα. Κειμενόμαστε μεταξύ 10, 12, 13. Σήμερα έχουμε 12 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στην κορονοϊκή. Τα ύποπτα περιστατικά παραμένουν σταθερά λίγα που έρχονται στο νοσοκομείο. Αυτό μας ικανοποιεί, αυτό μας δείχνει ότι θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο χειμώνα από τον περσινό και από τον προπέρσινο. Και άλλωστε και όλοι οι λοιμοξιολόγοι μου μιλάνε ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερη έξαρση. Αυτό είναι το ζητούμενο, να πάμε να περάσει ένας χειμώνας πολύ καλύτερος από τους προηγούμενους. Μάλιστα. Και λοιπόν, να πω και κάτι άλλο που το έχουμε πει και σε άλλη σύνδεσή μας, το ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά που έρχονται πάνω δεν είναι καθαρά πνευμολογικά, δεν είναι καθαρά νοσηλίες COVID, αλλά έρχονται και άλλες παθήσεις και διαπιστώνεται ότι είναι και θετική ασυμπτωματική. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να τους πάμε στην κορονοϊκή για μη διασπορά εντός του νοσοκομείου. Άρα δεν το γνωρίζαν κιόλας από την ώρα που δεν είχαν συμπτώματα. Ακριβώς. Μάλιστα. Έρχεται να πω το πιο ακραίο, ας πούμε, έρχεται κάποιος γιατί έχει σπάσει το χέρι του ή το πόδι του και από τις εξετάσεις πριν τους βάλουμε, γιατί όποιος μπαίνει στο νοσοκομείο υποβάλλεται στην εξέταση του κορονοϊού και διαπιστώνεται ότι είναι και φορέας του COVID. Εγώ ποτέ δεν έκρυψα τα προβλήματα του νοσοκομείου, ποτέ δεν τα έβαλα κάτω από το χαλί, αλλά έχω να πω ότι όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο Καβάλας, ειδικά με την προσθήκη που γίνεται, ήδη άρχισε να γίνεται από την τελευταία προκήρυξη, είμαστε σε ικανοποιητικό, θα μπορούσα να πω, αριθμό. Και να σας πω, χθες είχα την επίσκεψη της υπευθύνου της υγείας της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Σαβιέρη. Συζητήσαμε στο νοσοκομείο και επαναλαμβάνω, δεν έκρυψα κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και που τα επισημαίνω. Να σας το πω και εσάς. Ιδιαίτερα στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Αλλά εδώ, σας το έχω πει και σε προηγούμενη μας συνομιλία, ότι θα λυθεί πολύ σύντομα. Ήδη η προκήρυξη η οποία έχει τρέξει, θα πάρουμε 41 νοσηλευτές. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτούς τους 41 νοσηλευτές θα έχουμε μια πολύ καλύτερη σύνθεση στο νοσοκομείο, πολύ καλύτερο αριθμό νοσηλευτεριών και νοσηλευτών, ούτως ώστε να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες και να ξεκουραστούν και οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές, οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερό τους αυτό. Και το αναγνωρίζω και το έχω πει πάμπολες φορές. Τα ευχαριστώ μου στους νοσηλευτές, οι οποίοι πολλές φορές και χωρίς να πάρουν ρεπό εργάζονται και πολλές φορές που αν χρειαστεί γυρίζουν και από άδεια. Εγώ είμαι άνθρωπος που τα αναγνωρίζω αυτά. Άνθρωπος ο οποίος τους δίνω καθημερινά το ευχαριστώ μου για αυτό το οποίο κάνουν. Μάλιστα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Καβάλας είναι σε καλό επίπεδο. Άλλωστε αυτό, στην χθεσινή συνάντηση που είχαμε με τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, εν ολίγης από τα νούμερα τα οποία απαρίθμησα, δεν νομίζω ότι μπορούσε να έχει και άλλη άποψη. Όταν ένα νοσοκομείο όπως το δικό μας έχει 6 αναισθησιολόγους, όταν ένα νοσοκομείο όπως είναι το δικό μας έχει 10 παθολόγους, 6 καρδιολόγους, έχει ψυχιάτρους, όλες οι ειδικότητες μας πλην ελαχίστων, ουρολογική κλινική, η οποία λύθηκε το πρόβλημα επιτέλους μετά από 10 χρόνια. Από 2 ουρολόγους από αρχές του έτους θα έχουμε 5, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου με αυτά που λέω, αλλά θέλω να σας πω ότι ναι, είμαστε καλύτερα και αυτά που λέγεται από πλευράς αντιπολίτευση, ότι είμαστε κυβέρνηση η οποία θέλουμε να διαλύσουμε το εθνικό σύστημα υγείας, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα από τα νούμερα που σας απαρίθμησα, από τα νούμερα που σας είπα.